στήτο ο ήλιος κατά Γαβαών και σελήνη εις φάραγγα Ελών. Αδερφοί μου, θα αρχίσουμε με ένα θαύμα το οποίο ούτε γένετο ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Όταν υπήρχαν οι Κρητές, Κρητής του Ισραήλ υπήρξε ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είχε τον Θεό μαζί του και ήρθε στα όρια του Ισραήλ και βρήκε φυλάς τας οποίας κατεδίωξε. Βρήκε λαούς σκληρούς, μεταξύ αυτών τους Αμορραίους, οι οποίοι ήσαν στα Ιεροσόλυμα. Και γίνεται πόλεμος εναντίον των και είχαν τον Θεό μαζί τους. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, εναντίον μας δεν μπορεί να σταθεί ουδής. Θέλετε παράδειγμα πρόσφατο? Οδηγήθημεν η σύγκρουση με τους Γερμανούς. Μέσα όμως σε εκείνα τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, δεν υπήρξε ο Θεός. Γιατί? Διότι άλλοι ήσαν Ιουδαίοι, άλλοι ήσαν Τούρκοι, άλλοι ήσαν άλλες φυλές. Και όταν ηγονίζοντο έδειχναν το σήμα του Βάαλ, έτσι. Οπότε ο Θεός δεν υπήρξε μαζί τους και δεν εδοξάστη ο Θεός όταν λέγει «Διημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση». Φεύγουμε από εδώ για να έρθουμε στον Ιησούν τον Ναβί, ο οποίος είχε τον Θεό μαζί του. Όταν εμπολεμούσε τους Αμορραίους, ήρθε σε ένα σημείο και δεν έκλεισε η ημέρα. Και ήταν μεσημβρία και προσεύχεται ο Ιησούς του Ναβί στον Θεό και τι είπε? «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και σελήνη εις φάραγγα Ελών και ό του θαύματος. Ούτε γένετο, ούτε θα γίνει τι ούτων θαύμα. Ούτε εις το παρελθόν, ούτε εις το προ αυτού». Ο ήλιος έμεινε εις την θέση του και η σελήνη, η οποία έκλεινε προς την δύση, σταμάτησε και σταμάτησε ο ουρανός, σταμάτησε η γη, η οποία περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Και διασκόρπισε ο Θεός τα νέφη τα οποία ήσαν στον ήλιο και φάνηκε αμέσως η δύναμη του Θεού, διότι όταν απεχώρησαν τα νέφη έστειλε ο Θεός χάλαζαν ως λίθους, λέγει, οι οποίοι απέκτηναν εκείνους τους εχθρούς του Ιησού του Ναβί. Σταμάτησαν δια της προσευχής του τον ήλιον, πράγμα το οποίο ούτε γίνεται ούτε θα γίνει άλλη φορά. Φοβερό το θαύμα. Και φεύγουμε από εκεί για να έρθουμε στη σημερινή ημέρα. Σήμερα εορτάζουμε τη γέννηση Ιωάννη του Προδρόμου. Το θαύμα είναι μεγάλο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, εις γεραλαία ηλικία, έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και στέκεται ενώπιον του θυμιάματος, λέγει, στο δεξιόν μέρος
και βλέπει ο Ζαχαρίας τον άγγελον και τρέμει. Ζαχαρία του λέει, μη φοβηθείς, είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος στέκομαι ενώπιον του Θεού και με έστειλε να σου πω χαράν μεγάλην ότι θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσεις Ιωάννη. Και είπε ο Ζαχαρίας, πώς θα γίνει τούτο? Και ο Αρχάγγελος του είπε, επειδή αμφιβάλλησες την χάρη του Θεού, θα μείνεις κοφός και άλαλος, έως ότου να πληρωθεί αυτό το οποίο σου είπα. Και έγινε το έγκυος η Ελισάβετ και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε. Να μάθουν οι μητέρες οι οποίες μένουν έγκυες ότι δίπλα τους υπάρχει φθόνος, υπάρχει έχθρα, υπάρχει κακία. Να μην ομιλούν, να κρύβουν τον εαυτόν τους όπως την Ελισάβετ. Και το έκτο μηνύ λέγει, απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβρίλη στην Παναγία μας και της είπε ότι θα γεννήσει εκ Πνεύματος Αγίου. Και είπε η Παναγία μας, «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό μου κατά το ρήμα σου». Και έφυγε και έφτασε στην Ελισάβετ, η οποία ήταν συγγενής της, και μόλις την χαιρέτησε, το βρέφος το οποίο ήταν μέσα στην Ελισάβετ σκύρτησε, λέγει. Δηλαδή κλώτσισε μέσα στην κοιλία. Και τούτο ήταν το δείγμα ότι μπροστά της δεν υπήρχε καμιά κοινή γυναίκα, αλλά η μητέρα του Θεού. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος ήταν μέσα στην κοιλία της Ελισάβετ, επροσκύνησε τον Θεό. Και η Ελισάβετ είπε, «Μεγάλη είναι η ψυχή μου τον Κύριο, και πόθεν μη τούτο να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς μου. Πώς έγινε αυτό να έρθει η μητέρα του Θεού μου να με χαιρετήσει?» Μέγα το θαύμα. Γεννήθη ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Εκ Πνεύματος Αγίου λέγει, το οποίο είχε μέσα του το πεδίο. Φεύγουμε από αυτό για να δούμε άλλο θαύμα. Όταν μπροστά μας έχουμε τον ιερέα, ο οποίος λειτουργεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εάν γνωρίζαμε τι βλέπει, αν γνωρίζαμε τι λέει, δεν θα είμαι όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Όταν λέγει και ποιήσων των άρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου και εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Υιού σου, τη στιγμή εκείνη και ο πιο ελάχιστος και ο πιο αγράμματος ιερεύς κάνει ένα θαύμα τεράστιον μεγαλύτερον του Ιησού του Ναβίου, ο οποίος έστησε τον ήλιο. Κατεβάζει τον Θεό τον ίδιο από τους ουρανούς επάνω στην Αγία Τράπεζα και μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα του Κυρίου και μεταβάλλει τον ίνον σε αίμα του Κυρίου. Ποιον είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Ότι ο Ιησούς τον Ναβί εστερέωσε τον ήλιον, ή ο ιερεύς ο οποίος κατεβάζει από τους ουρανούς επάνω στην Αγία Τράπεζα τον Θεό τον ίδιο? Θεέ μου, τι μας εχάρισες? Θεέ μου, τι μας έδωκες? Και δεν γνωρίζουμε τίποτε από αυτά. Όταν εξέρχεται ο ιερεύς με το Ιερό Ευαγγέλιο, ποιεί την μικράν είσοδο, δηλαδή την είσοδο του Θεού εις τον κόσμο. Και όταν βγαίνει με τα Άγια ο ιερεύς, μεταφέρει αυτά τα αγιασμένα επάνω στην Αγία Τράπεζα, δηλαδή τον Θεό επάνω εις τον Γολγοθά, για να σταυρωθεί, για να χύσει το αίμα του, για να ταφεί και να αναστηθεί. Θεέ μου, θαύματα τα οποία ζούμε και δεν τα γνωρίζουμε. Θαύματα τα οποία βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε. Χρειάζεται πίστη σε όλα αυτά για να τα ζήσεις.
Χρειάζεται να έχεις μέσα σου το Θεό. Να έχεις την ταπείνωση και την καρδία σου καθαρά για να ζήσεις σε αυτά τα αγιασμένα τα οποία μας δίδει ο Θεός μας. Αδερφοί μου, γεννήθη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά δεν έμεινε μέσα στον κόσμο, έφυγε μέσα στην έρημο και εκεί λέγει ζούσε ασκητική ζωή. Και ο Θεός από ψηλά τον ευλόγησε για να κηρύξει μετάνοιαν εις τον κόσμο και φώνεζε μετανοείτε ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αδερφοί μου, ως αυτή τη στιγμή μας δίδει ο Θεός μας την ευκαιρία να μετανοήσουμε, να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει και να μείνουμε κοντά του. Όποιος έχει τον Θεό μαζί του δεν φοβείται. Όποιος έχει τον Θεό μαζί του δεν έχει ανάγκη κανένας άλλο. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Και αυτό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να ζήσουμε στον κόσμο τούτον όπως ο Θεός θέλει και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.